Δόκτωρ Αχμέτ, ένας πολύ γνωστός ηθικός των καρκίνων, ταξίδευε σε μία άλλη πόλη για ένα σημαντικό συνέδριο, στο οποίο επρόκειτο να τιμηθεί με ένα βραβείο στον τομέα της ιατρικής έρευνας σχετικά με τον καρκίνο. Ο γιατρός ήταν πολύ ενθουσιασμένος βέβαια για να παρευρεθεί σε εκείνο το συνέδριο και γι' αυτόν τον λόγο ήθελε να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είχε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στην έρευνά του και θεωρούσε ότι οι προσπάθειές του άξιζαν το βραβείο και με το παραπάνω. Ωστόσο, μετά την απογείωση του αεροσκάφους και μετά από 2 ώρες εξαντλητικής πτήσης, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο λόγω μιας τεχνητής βλάβης και όπως ήταν φυσιολογικό, ο γιατρός Αχμέτ άρχισε να ανησυχεί ότι θα χάσει το συνέδριο. Γι' αυτόν τον λόγο πήγε αμέσως στις πληροφορίες του αεροδρομίου για να διερευνήσει αν υπήρχε άλλη πτήση για να φτάσει τελικά στον προορισμό του. Η κοπέλα στον Γκισέ με τις πληροφορίες τον ενημέρωσε ότι η επόμενη πτήση θα ήταν μετά από 10 ολόκληρες ώρες και έτσι ο γιατρός σκέφτηκε ότι θα ήταν πάρα πολύ αργά για το συνέδριο και δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να το προλάβει. Η κοπέλα στον Γκισέ των πληροφοριών τον συμβούλευσε μάλιστα ότι αυτό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να νοικιάσει αυτοκίνητο και να οδηγήσει μόνος του μέχρι το συνέδριο, κάτι που θα του έπαιρνε λιγότερο από 4 ώρες. Μη έχοντας άλλη επιλογή και παρόλο που δεν του άρεσε να οδηγεί για μεγάλες αποστάσεις, ο δόκτωρας Αχμέτ ακολούθησε επακριβώς τη συμβουλή της κοπέλας. Ο δόκτωρ Αχμέτ λοιπόν νίκιασε ένα αυτοκίνητο και τότε άρχισε το μεγάλο του ταξίδι. Ωστόσο, σύντομα, μόλις έφυγε από το αεροδρόμιο, ο καιρός ξαφνικά άλλαξε και άρχισε να πιάνει μια δυνατή καταιγίδα. Η δυνατή βροχή δυσκόλευε πάρα πολύ σημαντικά την ορατότητα και έτσι, σε μια διασταύρωση, δεν πρόσεξε τις πινακίδες και κατά λάθος πήρε άλλο δρόμο, διαφορετικό από εκείνον που έπρεπε να πάρει. Μετά από 2 ώρες οδήγησης και κάτω από πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, ήταν πια βέβαιος ο γιατρός ότι τώρα είχε χαθεί. Οδηγώντας κάτω από έντονη βροχή και δύσκολη ορατότητα σε έναν έρημο δρόμο και αισθανόμενος πολύ κουρασμένος και πεινασμένος, άρχισε τότε να ψάχνει για οποιοδήποτε σημείο ζωής. Μετά από λίγο, όταν η καταιγίδα κόπασε κάπως, βρήκε τελικά ένα μικρό και παλιό σπίτι, το οποίο ήταν στην ερημιά. Κάτω από μεγάλη απελπισία και μη έχοντας άλλη επιλογή, βγήκε ο γιατρός από το αυτοκίνητο και χτύπησε την πόρτα αυτού του σπιτιού. Μια όμορφη κυρία τότε άνοιξε την πόρτα. Ο γιατρός της εξήγησε τι του είχε συμβεί και τη ρώτησε αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει για λίγο το τηλέφωνό της. Η κυρία, πολύ στεναχωρημένη, του απάντησε ότι δεν έχει τηλεφωνική σύνδεση. Είπε όμως στο γιατρό ότι θα μπορούσε να μπει μέσα μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός. Τελείως εξαντλημένος και πάρα πολύ πεινασμένος ο γιατρός, δέχτηκε με χαρά την ευγενική της πρόσκληση και έτσι μπήκε μέσα. Η ευγενική κυρία του έδωσε ζεστό τσάι να πιει και παξιμάδι για να φάει. Στη συνέχεια, η κυρία του είπε ότι προσευχόταν όταν της χτύπησε την πόρτα και ότι σκόπευε να συνεχίσει την προσευχή της. Μάλιστα, τον παρακάλεσε, αν ήθελε, να προσευχηθεί και εκείνος μαζί της. Ο δόκτωρ Αχμέντ όμως της χαμογέλασε και της είπε ότι δεν πίστευε στις προσευχές και ούτε φυσικά σε θεούς. Αλλά εκείνη θα μπορούσε να συνεχίσει κάλλιστα την προσευχή της.
Καθισμένος στο τραπέζι και πίνοντας το τσάι του, ο Δόκτωρ Αχμέντ παρακολούθησε τη γυναίκα σε μία σκοτεινή γωνιά του δωματίου της, κάτω από το φως των κεριών, που προσευχόταν για κάποιον, έχοντας δίπλα της ένα μικρό παιδικό κρεβατάκι. Αυτό κράτησε για αρκετή ώρα, καθώς η κυρία, κάθε φορά που τέλειωνε μια προσευχή, άρχιζε μια άλλη καινούρια. Θεωρώντας ότι η γυναίκα θα μπορούσε να χρειάζεται κάτι, ο γιατρός εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό διάλειμμα που έκανε στην προσευχή της και τη ρώτησε τι ακριβώς ζητούσε από τον Θεό και τη ρώτησε επίσης και αν ο Θεός είχε εισακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποια από τις προσευχές της. Η γλυκιά και ευγενής κυρία χαμογέλασε μελαγχολικά και του είπε ότι το παιδί στο κρεβατάκι είναι ο γιος της, ο οποίος πάσχει από έναν σπάνιο τύπο καρκίνου και πως υπάρχει μόνο ένας γιατρός σε όλον τον κόσμο, ο Δόκτωρ Αχμέντ, που μπορεί να τον θεραπεύσει, αλλά δεν έχει χρήματα για να πληρώσει για μια τέτοια εγχείρηση και ότι επιπλέον ο γιατρός αυτός ζει σε μια πολύ μακρινή πόλη. Του είπε επίσης ότι ο Θεός δεν ανταποκρίθηκε μέχρι τότε στις προσευχές της, αλλά και πως αυτό δεν ήταν λόγος να σταματήσει να προσεύχεται. Πρόσθεσε ακόμα ότι δεν θα επέτρεπε στους φόβους της να ξεπεράσουν την πίστη της και ότι ο Θεός κάποια μέρα θα ανταποκρινόταν σίγουρα στις προσευχές της. Ξαφνιασμένος και άφωνος ο Δόκτωρ Αχμέντ ένιωσε δάκρυα να πλημμυρίζουν τα μάτια του και ψελίζοντας με δυσκολία «Ο Θεός είναι μεγάλος», έφερε στο μυαλό του τη σειρά των γεγονότων σε εκείνο το ταξίδι που είχε κάνει μέχρι εκείνο το σημείο. Τη βλάβη στο αεροπλάνο, την καταναγκαστική προσγείωση, την καταιγίδα και το χάσιμο του δρόμου. Κατάλαβε ακόμα ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, αλλά συνέβησαν με μια προκαθορισμένη ακολουθία, τόσο για να ανταποκριθεί ο Θεός στις προσευχές της γυναίκας, όσο και για να δώσει στον ίδιο την ευκαιρία να βγει από τον ληστικό κόσμο που ζούσε και να προσφέρει βοήθεια στους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν τίποτε άλλο εκτός από τις προσευχές τους. Και πως ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει πάντα για καλύτερο. Σκεπτόμενος όλα αυτά, ο γιατρός πλησίασε προς το παιδί και ένιωσε μια απέραντη γυαλήνη να πλημμυρίζει την ψυχή του. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.